Έτοιμοι όλοι. Κύριε Παπαργυρόπουλε, είδατε τον κύριο Μαρασούλη, τι σας είπε? Τον είδα τον άνθρωπο, τι να πει, τρελαμένος είναι, αυτό και είπε. Τώρα δεν πάνε που δεν πάνε οι δουλειές καλά σε αυτά τα μαγαζιά, πήρε και φωτιά, δεν μπορεί να το εξηγήσει καθώς. Κινδύνεψαν άνθρωποι, σας είπε? Κοίταξε, δεν νομίζω ότι κινδυνεύσαν οι άνθρωποι εκεί πάνω, δεν ήταν τόσο επικίνδυνο για τους ανθρώπους, ωστόσο ήταν τεράστια ζημιά. Θα περνάει και 1 εκατομμύριο, ίσως και παραπάνω 2 εκατομμύρια. Υπήρχαν εργαζόμενοι, γινόταν κάποιες εργασίες, σας είπε κάτι? Δεν ξέρω, δεν συζητήσαμε για αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Πάντως σε αυτά τα μαγαζιά υπάρχουν φύλακες, υπάρχουν μέσα. Τώρα το πώς έγινε αυτό το πράγμα. Μεγάλη ζημιά μέσα. Έχει ζημιά, είναι αρκετή ζημιά, μπορεί να περνάει και 2 εκατομμύρια. Σας είπε, ξεκίνησε από μέσα, ήταν απ' έξω? Δεν το ξέρει ούτε αυτός ακόμα. Τι γίνεται είναι παράξενο. Το πώς πήρε φωτιά και όλες προφυλάξει ο άνθρωπος πάρει ό,τι κρεμόταν. Είναι καινούριο κτίριο, 2-3 ετών κτίριο. Έχει όλες τις προδιαγραφές, τις πυροσβεστικές και όλα αυτά να είναι ένα σωστό κτίριο. Τώρα το πώς πήρε φωτιά, γιατί πήρε φωτιά είναι. Αυτό να μην το ζήσει κανείς, γιατί εγώ έχω καεί και ο συνάδελφος εδώ που ήταν τώρα ο Τάγαρης, το θέατρο του που είχε καεί και αυτό είναι λυπηρό. Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε λιγάκι στο φίλο μας τον Ηλία, να δώσουμε λίγο κουράγιο